Να το πεις έτσι. Έχει πλάκα το βλέπεις φωτογραφίες και παλιές εκπομπές από το παρελθόν. Επίσης λες είμαι εγώ, τι πώς ήμουν. Δεν σας ημερίζω. Δεν έχει αλλάξει πολύ πάντως. Εντάξει, εμείς οι γυναίκες αλλάζουμε συνήθως προς το καλύτερο. Το πιστεύετε. Συμφωνώ. Πάντα. Λοιπόν, επειδή έχουμε να σας ρωτήσουμε πάρα πολλά, θέλω να τα πάρουμε με τη σειρά. Ξεκινήσουμε λοιπόν με το νέο ξεκίνημα στον Α. Θέλω να μου πείτε, έχετε συναντηθεί με τον Γιώργο και την Κατερίνα? Γιατί, οκ, εσείς έχετε χημεία, αλλά φαντάζομαι ότι το όλα παίζουν. Είστε μια ομάδα 4 ατόμων. Τι θα δούμε, αποκαλύψτε μας λίγο περιεχόμενο. Γιατί πολλοί λένε αν θα μοιάζει με το δέστε του, αναρωτιέται. Τέτοιες αποκαλύψεις δεν μπορούμε να κάνουμε θεματικά. Όταν λες αν έχουμε συναντηθεί, εννοείς. Γενικότερα ή ειδικότερα αν έχουμε συναντηθεί. Τα παιδιά, αν έχετε συναντηθεί, αν έχετε κάνει πρόβες, αν έχετε μιλήσει. Με τον Γιώργο πάντως θα περάσετε πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι φοβερός τύπος. Είναι ωραίος τύπος ο Γιώργος. Είναι πολύ ωραίος. Είναι πάρα πολύ πλάκα. Είστε μια κόκκινη ομάδα, μια καστανή και μια ξανθιά. Τέλεια, δεν θα υπάρχει και κανένας ανταγωνισμός. Τι θα δούμε, παιδιά, από άποψη περιεχομένου? Γιατί καλώς κακώς το δέστε τους ήταν μια πολύ επιτυχημένη εκπομπή. Έκανε τον κύκλο της, τελείωσε. Αλλά αναρωτιούνται αν θα μοιάζει η εκπομπή που ξεκινάει. Θα περιμένουν λοιπόν όσοι έχουν αγωνία και απορία στους δέκτες και θα μας δουν. Κοίταξε κάτι. Ψυχαγωγική εκπομπή καθαρά. Είναι μια ωραία απογευματινή χαλαρή ζώνη που ο κόσμος θέλει να χαλαρώσει και να περάσει καλά. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Τέλεια. Αλλά περισσότερο μην μας πιέζετε, δεν μπορούμε να πούμε. Περίμενε να έρθω στην εκπομπή σας να σας πω εγώ, Μπέτη. Δεν λες τίποτα. Μπέτη, ξέρω ότι θέλεις να γυρίσεις στην τηλεόραση και να κάνεις κάτι μετά τη γέννηση και τη